Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του Γκονζάλο Άβυλα, Γκορντόν ή αλλιώς Πίπα, όπως είναι το παρατσούκλι του. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα αθλητικά, τα σχόλια αυτά, είτε με τις τρομακτικές ιστορίες που έχουν πάντα ενδιαφέρον, μυστήριο, είτε με τη μουσική που είναι αυθόρμητη, χύμα. Εντάξει, η φάση είναι διαφορετική, αλλά τι να κάνουμε. Είτε αστρονομία, που προσωπικά μου αρέσει πολύ και την ψάχνω. Είτε αστεία βιντεάκια, καυτά βιντεάκια κλπ. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εάν και εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ των προτέρων. Το εκτιμώ. Να τονίσω ότι αυτή η εκπομπή είναι από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή στο διατάφτα. Ο Άβυλα λοιπόν, όπως επιλέγουν να τον ονομάζουν οι δημοσιογράφοι εδώ στην Ελλάδα, γιατί στην Αγγλία τον λέγανε Πίπα. Τέλος πάντων, που είναι το παρατσούκλιτο όπως είπαμε στην αρχή. Εντάξει, ευτυχώς που δεν λέγεται Πίπης, γιατί μια ψυχή με λευκή αφάνα θα είχε πει ως απάντηση το Πίπα και μετά αντεγιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι το παρελθόντος, είναι ιστορική ατάκα αυτή. Ο ποδοσφαιριστής αυτός λοιπόν είναι δεξιός back, είναι ένας παίκτης που έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στην Championship με την Huddersfield, την αγγλική ομάδα που αντιμετώπισε στον τελικό του Wembley Stadium ή Nottingham Forest και προβιβάστηκε με νίκη 1-0 στην Premiership, την Premier League. Από ό,τι θυμάμαι έχει 56 συμμετοχές, βασικά όχι, 54 σε 2 χρόνια με την Huddersfield. Έχει παίξει εθνική Ισπανίας, κάτω των 21 όμως, το τονίζω αυτό. Από εκεί πέρα βάφεται και τα μαλλιά του, εντάξει. Ας ελπίσουμε να μην γίνει θέμα και αυτό και ντόρος να γίνει πάλι όπως με τον Henry τον Ενωνιακουρού. Εντάξει, αυτά δεν χρειάζονται. Να κοιτάμε τώρα πώς είναι το μαλλί του καθενός. Το θέμα είναι τι μπάλα παίζει. Λοιπόν, και το τι μπάλα παίζει ο συγκεκριμένος, εντάξει. Σίγουρα έχει κάνει μια μέτρια πορεία. Έχει βγει από τις υποδομές της Εσπανιόλ και μετά τον δώσανε και δανεικό στην Ταραγώνα. Μικρές ομάδες τώρα. Εντάξει, η Εσπανιόλ όμως είναι μια μεγάλη ομάδα της Βαρκελόνης. Είναι και η μεγάλη αντίπαλος της Μπαρτσελόνα στην πόλη αυτή. Πολύ ωραία πόλη κιόλας. Τέλος πάντων, εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής που δεν πέτυχε στην Ισπανία, πήγε Αγγλία, πάλι δεύτερη κατηγορία. Είναι για δεύτερος, έτσι. Να το τονίσουμε αυτό. Δεν αποκτάται δηλαδή για βασικός. Αν ήταν για βασικός, αυτή τη στιγμή οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έπρεπε να είναι στεναχωρημένοι. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται ως αντικαταστάτης του Ανδρούτσου και είτε του Βρουσάη που τους βάφτιζε ο Πέδρο Μαρτίνς, ο προπονητής, δεξιούς back, ενώ δεν είναι οι άνθρωποι, έτσι, και δεν το κατέχουν κιόλας. Εντάξει, νομίζω είναι μια αναβάθμιση. Παίρνεις ένα καθαρό αιμό δεξί back, το οποίο, εντάξει, είναι και αρκετά επιθετικογενές. Εντάξει, τρεξίματα, δεν είναι κακός παίχτης, αλλά δεν είναι και κάτι το τρομερό. Σίγουρα θέλει δουλειά στο ανασταλτικό κομμάτι και αυτός, αλλά τι να κάνουμε, ξαναλέω, από τη στιγμή που αντικαθιστά Αντρούτσο και Βρουσάη, που δεν είναι οι άνθρωποι η θέση τους, αλλά δεν είναι και καλοί παίχτες, ειδικά ο Αντρούτσος, γενικά έτσι, γιατί οχτάρι είναι καθαρό αιμο ο Αντρούτσος, εκεί έπαιζε και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στον Ατρόμητο, που είχε πάει δανεικός από ό,τι θυμάμαι, ή στον Πανιόνιο είχε πάει, δεν θυμάμαι, και στους δύο μπορεί. Τέλος πάντων, όπου και να πήγε, μικρών δυνατοτήτων παίχτης, τον έχει κρατήσει ακόμα, τον έχει στην προετοιμασία, ενώ δεν πήρε, ας πούμε, τον Κίτσο, ο οποίος Κίτσος, εντάξει, έχω ξαναπεί. Θα πρέπει να πάει, αυτό είναι αριστερό back, έτσι, που ήταν αριστερό εξτρέμ. Θα πρέπει να πάει δανεικός, έτσι, να κάνει το αγροτικό του, όπως ο Τσιμίκας, μπας και σου βγει κάτι παρόμοιο το project. Αλλιώς, να τον κρατάς εδώ πέρα και να τον έχεις πάγκο και να παίζει με τη β' ομάδα, νομίζω ότι δεν τον βοηθά. Ενώ το να πάει σε μια Ολλανδία, σε μια αυτή πρωτάθλημα τέτοιο, Βέλγιο, έστω και εκεί πέρα. Που εντάξει, οι ομάδες εκεί πέρα δεν φημίζονται για την άμυνά τους, αλλά και πάλι. Στρώνει, γιατί δουλεύουν επαγγελματικά, έχουν τεχνογνωσία. Είναι σοβαροί, δεν είναι τώρα παίξε γέλαση όπως εδώ. Παραλίες και ιστορίες, νυχτερινή ζωή. Αυτό που προβληματίζει όσον αφορά τον Άβυλα, γνωστό ως Πίπα,
είναι το ότι παίζει και αριστερό back. Δηλαδή όπως ήταν παλιά ο Σαλίνο, για όποιον θυμάται. Αυτός ο Βραζιλιάνος, ο τίμιος δεξιός back που παίζει και αριστερό. Εξαιρετικός όμως ο Σαλίνο. Δεν ξέρω αν θα σου βγει και Σαλίνο ο Άβυλα, γιατί ο Σαλίνο έτσι είχε έρθει για παγκίτης, αλλά μια χαρά έπαιζε από εδώ, από εκεί και βοηθούσε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι αυτό αποδεικνύει μάλλον το ότι δεν θα αποκτηθεί αριστερό back. Γιατί φυσικά ο Πέδρο Μαρτίνς έχει έρωτα, τρελό όμως έρωτα, με τον Όλεγ Ρεάπτσιουκ. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, για το πόσο τον αγαπάει. Εντάξει, ναι, ανασταλτικά είναι άψογος και ίσως ενδέχεται δηλαδή να κρατήσει και τον Κούτρι από εκεί πέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα αποκτήσει αριστερό back. Αυτό είναι, εντάξει, νομίζω απογοητευτικό για τους φίλους του Ολυμπιακού, για όλους ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άμα το σκεφτείς όμως, ο Κούτρης έχει ακριβώς αυτά που λείπουν από το Ρέαπτσιουκ. Όλα εκτός από το ύψος, εντάξει, γιατί είναι και οι δύο κοντούλιδες. Αλλά έχει τη σέντρα, τη γλυκιά και έχει το επιθετικό παιχνίδι. Να σου βγει μπροστά, να περάσει τη σέντρα. Να περάσει τη σέντρα, ρε παιδάκι μου. Ο Ρέαπτσιουκ δεν την περνάει, φοβάται. Φοβάται, πώς το λένε. Το πιάνει ήλιγκος με το που πάει, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Άσχετα αν έχει βάλει και δύο γκολ. Σημαντικά κιόλας. Ένα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σου σήκωσε πρωτάθλημα, και ένα με την Άιντραχτ, νομίζω. Με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης του Καραϊσκάκη εδώ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οπωσδήποτε είναι, εντάξει, η απαγκίτης ο Κούτρης, αφού τα βρήκε τώρα με το Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς δεν κρατάει κακία, παρόλο που τον έχει βρήσει και τον έχει ακούσει ο Μαρτίνς ο ίδιος. Πώς το λένε, τον άκουσε μπροστά του, έτυχε να είναι εκεί. Ξέρει και τη γλώσσα, τα πορτογαλικά, γιατί είναι Βραζιλιάνος ο Λεωνάρντο, ο Κούτρης. Έτσι. Απλά έχει Έλληνα πατέρα. Λοιπόν, είναι και καθολικός. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Δεν έχει σημασία, άνθρωπος είναι. Και μάλιστα έχει αυτά που είπαμε, λείπουν από τον Ρέαπτσιουκ. Όχι όμως ότι είναι και ο τρομερός, γιατί αυτά που του λείπουν, δηλαδή αυτά που έχει ο Ρέαπτσιουκ, είναι η αμυντική λειτουργία, πώς το λένε. Το ανασταλτικό κομμάτι. Που εκεί τρέμει το φιλοκάρδι σου με το Γκούτρι. Έτρωγε τα γκολ τη ζωή σου τότε, θυμάμαι. Κάνανε. Εντάξει. Όργια από εκεί, όλοι. Όλοι έξω δεξιά, θυμάμαι. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Είχε κάνει καλό παιχνίδι μες στη Μίλαν, θυμάμαι. Εντάξει, σου λέει κρατήσω αυτόν. Θα έχω και τον Άβυλα, λέει, αυτό τον πίπα. Εντάξει. Μια χαρά. Και ο Ρέαπτσιουκ φυσικά βασικότατος και βιονικός. Αυτό σου λέει τώρα, εντάξει. Από εκεί και πέρα, αυτά είχα εγώ να πω. Για ό,τι άλλο ανακοινώνεται από μεταγραφές, εννοείται ότι θα τα σχολιάζω από εδώ πέρα, του Ολυμπιακού. Και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαιρετώ.